Με οδικό χάρτη το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που είναι από τα πλέον ολοκληρωμένα μεταξύ των κρατών μελών, θα επιχειρήσει η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στο όραμα της Ευρώπης να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος έως το 2050, με στόχευση έως το 2030 το 67% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας από το 5ο Ενεργειακό Συνέδριο Κρήτης δήλωσε ότι η ενέργεια αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης και εμβάθυνσης των στρατηγικών συνεργασιών της χώρας. Η κυβέρνησή μας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας έχει κατευθύνει να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε ένα από τα πιο φιλόδοξα ενεργειακά πλάνα, ώστε να συμβάλλουμε στον ευρωπαϊκό στόχο η Ευρώπη να είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος μέχρι το 2050. Ο στόχος για το 2030 είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 55%. Μέσα σε αυτό αναβαθμίζουμε τα ενεργειακά μας δίκτυα και διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Χτίζουμε νέα δίκτυα διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες μεταφοράς φυσικού αερίου. Και βέβαια εδώ η Κρήτη παίζει ένα κομβικό ρόλο στην ενεργειακή μας πολιτική. Μετατρέπεται και αναβαθμίζεται σε ένα γεωενεργειακό σταυροδρόμι μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ο κ. Κρέκας αναφέρθηκε σε έργα συνολικά 6 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνδέοντας την κλιματική αλλαγή με την επιλογή η χώρα μας να αντιμετωπίσει όσο γίνεται αμεσότερα και όσο γίνεται αποτελεσματικότερα το πρόβλημα, διευκρινίζοντας ότι αυτό αποτελεί κεντρικής αλλά και στρατηγικής σημασίας επιλογή για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνολικά από το Ταμείο Ανάκαμψης 6 δισεκατομμύρια θα αφιερωθούν για πράσινες δράσεις που βοηθούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου της χώρας μας και στην επίτευξη αυτή της ενεργειακής μετάβασης που θέλουμε και θα μοχλεύσουν συνολικά 10 δισεκατομμύρια μαζί με την ιδία συμμετοχή. Αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Το παρόν στο συνέδριο έδωσε ο πρώτος υφυπουργός έρευνας της Αιγύπτου, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Αθήνα, ενώ χαιρετισμού απίφθηναν ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, και η υπουργός ενέργειας της Κύπρου, Νατάσα Πιλίδη. Η χώρα μου, η Αίγυπτος, έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με το πλαίσιο της ενέργειας και πέρυσι οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ελλάδος και Αιγύπτου, υπογράψανε από κοινού μια συμφωνία όσον αφορά το υγραέριο και το φυσικό αέριο. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, ειδικά στο πλαίσιο ενέργειας και ηλεκτρισμού και βρίσκομαι σήμερα εδώ για να στηρίξω και να προωθήσω αυτή την συνέργεια μεταξύ των δύο χωρών.